Με βασικό τους αίτημα να αποτελούν μόνες προϋποθέσεις για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών, το πτυχίο και η προϋπηρεσία διαμαρτύρηθηκαν για μία ακόμη φορά το μεσημέρι της Παρασκευής στη δάσκαλη της Ξάνθης, πρώτα στην κεντρική πλατεία και στη συνέχεια στους δρόμους της πόλης και μπροστά από το διοικητήριο, ενάντια στον νόμο που έφερε το Υπουργείο Παιδείας αναφορικά με τις 15.000 προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών που προγραμματίζει να γίνουν σε βάθος τριετίας. Ξεκινάει από ένα θετικό γεγονός αυτή η κινητοποίηση. Το θετικό γεγονός είναι ότι μετά από 10 χρόνια πραγματοποιούνται μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση. Αυτό είναι σίγουρα κάτι που χαιρετίζει ο κλάδος. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, ο λόγος για τον οποίο διαμαρτυρόμαστε είναι για τα κριτήρια διορισμού. Και θα ήθελα λίγο να πω ότι πράγματι ο τρόπος διορισμού των μόνιμων εκπαιδευτικών αποτελεί ένα διαχρονικό επίδικο του κλάδου μας. Από τη στιγμή που καταργήθηκε η επετηρίδα το 1998, όπου τα κριτήρια για τον διορισμό των μόνιμων εκπαιδευτικών ήταν ο χρόνος λήψης του πτυχίου, με τον οποίο κατατάσσονται σε μια ιεραρχική σειρά, εφαρμόστηκαν διάφορα συστήματα διορισμού. Για πολλά χρόνια ήσχε ο γραπτός διαγωνισμός του ΑΝΣΕΠ, παράλληλα με ένα πίνακα αναπληρωτών, και παίρναν ένα ποσοστό από τον γραπτό διαγωνισμό και ένα ποσοστό από τον πίνακα των αναπληρωτών. Αυτά μέχρι το 2008. Από το 2010 και μετά δεν πραγματοποιούνται μόνιμοι διορισμοί και όλα τα κενά στην εκπαίδευση καλύπτονται από αναπληρωτές. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό έχει δημιουργήσει ένα ασφικτικό πεδίο. Προσπαθούν να εξυπηρετήσουν την κατάσταση λήψη διορισμών. Ναι, φέτος περίπου 25.000 αναπληρωτές καλύπτουν τα κενά στην εκπαίδευση. Μέσα σε αυτό λοιπόν το ασφικτικό τοπίο και με τις μάχες που δόθηκαν μέσα από τον εκπαιδευτικό κλάδο και με τη βούληση βέβαια από τη φαίνεται της κυβέρνησης, αποφασίστηκε να γίνουν μόνιμοι διορισμοί σε βάθος τριετίας, και ξεκινάμε από αυτή τη χρονιά. Έχουμε μάθει ότι έχουν εγγραφεί στον κρατικό προϋπολογισμό 4.500 προσλήψεις στην ειδική αγωγή. Αυτό είναι θετικό γιατί η ειδική αγωγή είναι ένας κλάδος στην εκπαίδευση που ποτέ δεν πραγματοποιήθηκαν μόνιμοι διορισμοί. Οπότε είναι κάτι θετικό. Από την άλλη, ο τρόπος διορισμού και το σύστημα διορισμού που έφερε το Υπουργείο για διαβούλευση βρίσκει αντίθετη την εκπαιδευτική κοινότητα, γιατί πέρα από την προϋπηρεσία συνυπολογίζει και τα ακαδημαϊκά κριτήρια. Εμείς θεωρούμε ότι το βασικό και κύριο κριτήριο θα πρέπει να είναι η προϋπηρεσία και γι' αυτό το λόγο κινητοποιούμαστε σήμερα εδώ. Πέρα πάντως από τα όποια επιμέρους ζητήματα που μέχρι στιγμής διχάζουν ακόμη και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς αναφορικά με τον τρόπο που θα γίνουν οι προσλήψεις αυτές, η αλήθεια είναι ότι για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 10 χρόνια θα γίνουν και πάλι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στη δημόσια εκπαίδευση, με προτεραιότητα μάλιστα στον κλάδο της ειδικής αγωγής, όπου δεν έχουν γίνει ποτέ στο παρελθόν.